Προφυλακιστέ κρίθηκε χθες ο ένας εκ των τριών κατηγορουμένων για τη ληστεία σε παραλιακό ξενοδοχείο της Πάτρας, όπου πήραν το χρηματοκιβώτιο τα ξημερώματα της 19ης Αυγούστου. Μάλιστα, στο άκουσμα της απόφασης, οι συγγενείς του δράστη ξέσπασαν σε φωνές και έντονες διαμαρτυρίες μέσα στα δικαστήρια, με αποτέλεσμα να χρειαστεί η επέμβαση της αστυνομίας για να απομακρυνθούν από την αίθουσα. Απορίας άξιο, γιατί ήθελαν τα ρέστα για μια υπόθεση βίαιης ληστείας. Οι τρεις δράστες είχαν μεταβεί σε ξενοδοχείο στο Ρίο Πατρών, όπου άσκησαν σωματική βία στο φύλακα και αφαίρεσαν ένα μικρό χρηματοκιβώτιο. Η ληστεία τους όμως εξελίχθηκε σε σχέτο βατερλό. Όχι μόνο δεν βρήκαν λεφτά στο χρηματοκιβώτιο, αλλά άφησαν και ίχνη, με αποτέλεσμα να συλληφθούν λίγες ώρες αργότερα σε καταβλισμό Ρωμά στο Αίγιο. Η σύλληψη των δραστών έγινε εφικτή μετά από μεθοδική και περιστατωμένη έρευνα των αστυνομικών της Υποδιεύθυνσης Ασφαλείας Πατρών, με τη συνδρομή αστυνομικών του Τμήματος Ασφαλείας Αιγιαλίας και της ΟΠΚΕ.